Να δούμε τώρα για μερικούς μύθους και μερικές πραγματικότητες για τις αναμογεννήτριες, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Πρώτα-πρώτα ότι οι αναμογεννήτριες σκοτώνουν τα πουλιά. Λέγανε κάποιοι οικολόγοι και το, εδώ είναι το τραγγραφικό, το λέγανε ας πούμε και κάποιοι κυνηγοί. Αυτό. Λοιπόν, οι οποίοι θέλαν να μην σκοτώνουν τα πουλιά, για να τα σκοτώνουν αυτοί. Έχει βέβαια αποδειχτεί ότι από τα 5.000-10.000 θανάτους πουλιών από ανθρωπογενείς αιτίες, π.χ. από κυνηγούς, ο ένας θάνατος οφείλεται σε σύγκρουση από αναμογεννήτριες. Άρα δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Έχει υποθεί ότι οι αναμογεννήτριες είναι θορυβώδεις. Οι σύγχρονες αναμογεννήτριες έχουν εκμηδενήσει, όταν λέμε εκμηδενήσει, πραγματικά εκμηδενήσει τον μηχανικό θόρυβο. Δηλαδή η μηχανή που χρησιμοποιούν, τα γρανάζια, το ατάλο κτλ., τα κινητά μέλη, ό,τι θέλετε πέστε το, δεν παράγουν καθόλου θόρυβο. Ο θόρυβος που θα παράγεται είναι μόνο αεροδυναμικός. Δηλαδή ο θόρυβος που κάνει, εάν πάρετε για παράδειγμα ένα ξύλο και το κινήσετε με μεγάλη ταχύτητα στον αέρα. Έτσι. Ο αεροδυναμικός αυτός θόρυβος είναι αμεληταίος σχεδόν στην απόσταση των 200 μέτρων. Αν κάποιος από εσάς έχει καθίσει κάτω από σύγχρονη αναμογεννήτρια, έτσι τότε θα καταλάβει αυτά που λέω. Ακριβώς από κάτω. Άλλοι μύθοι που υπάρχουν, ότι οι αναμογεννήτριες εκπέμπουν ραδιομαγνητική ακτινοβολία και επηρεάζουν τα επικοινωνιακά συστήματα. Προσέξτε ότι αυτές οι αναφορές που κάνω εγώ εδώ πέρα δεν είναι δικές μου, αλλά είναι από την Greenpeace. Έτσι. Οι παρεμβολές που προκαλούν οι αναμογεννήτριες μπορούν να επηρεάσουν μόνο το τηλεοπτικό σήμα και την αεροπλοεία στην περίπτωση που αυτές βρίσκονται πολύ κοντά σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Οι εγκαταστάσεις μετά από κάποια χρόνια είναι άχρηστες. Έχω ακούσει και αυτό το επιχείρημα, ότι αυτά θα μείνουν κάποιοι σκελετοί, ας το πούμε έτσι, ερυπωμένοι μετά από κάποια χρόνια. Αυτό είναι ένας μύθος. Διότι η ολική ενέργεια είναι ανεξάρτητη, δεν θα σταματήσει ποτέ να φυσάει στον πλανήτη. Όπως και η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάρτητη. Η πραγματικότητα ποια είναι. Προσέξτε να δείτε ότι η πραγματικότητα καμιά φορά, δηλαδή προβλήματα τα οποία έχουν οι αναμογεννήτριες, επειδή δεν υπάρχει γνώση, δεν τα έχουν προβάλει. Αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον των αναμογεννήτριων. Ένα πρόβλημα που δεν έχει προβληθεί καθόλου είναι αυτό που λέμε ότι η λειτουργία των αναμογεννητριών προκαλεί οπτική και νευρολογική ρήπανση στο γύρω περιοχή. Όταν λέμε οπτική ρήπανση, δεν εννοούμε ότι τις βλέπουμε και είναι άσχημες. Αλλά όπως παλιά περιστρεφόταν ο έλικας της αναμογεννήτριας, δημιουργούσε σκιά σε ένα κοντινό χωριό, η σκιά αυτή ήταν παροδική και μάλιστα με κάποια συχνότητα και επειδή υπήρχε αυτό το πέρασμα της σκιάς συνεχόμενα, δημιουργούσε ζαλάδες. Γιατί όταν, αν δηλαδή περνάτε συνεχώς μια σκιά με κάποιο ρυθμό, έτσι, τότε αυτό το πράγμα μπορεί να σου δημιουργήσει ζαλάδες. Αυτό το θέμα έχει λυθεί από τις σύγχρονες αναμογεννήτριες με τον εξής τρόπο. Έχουμε ελαττώσει φοβερά το εμβαδόν της πτέρυγας σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν. Εάν θα δείτε το εμβαδόν, το συνολικό της πτέρυγας, η πτέρυγα να φανταστείτε ότι είναι τεράστια, έχει μήκος περίπου 30 μέτρα. Αν δείτε το πάχος της, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μικρότερο σε σχέση με τον κύκλο που καλύπτει, ώστε να μην αφήνει σκιά. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε ελαττώσει και το ρυθμό περιστροφής. Η αναμογεννήτρια, ακόμα και όταν φυσάει πολύ άνεμος, να ξέρετε ότι όταν φυσάει πάρα πολύ άνεμος, η αναμογεννήτρια δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η αναμογεννήτρια χρειάζεται έναν άνεμο από συγκεκριμένη τιμή μέχρι κάποια άλλη. Έτσι. Γυρνάει πολύ αργά, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο έχει εξαλειφθεί με τις νέες αναμογεννήτριες, με τους δύο αυτούς τρόπους που σας περιέγραψα.